Αγαπητοί συγγενείς και φίλοι, ήρθαμε εδώ ενώπιον του Θεού και της παρευρισκομένης Εκκλησίας να προσευχηθούμε στον Κύριο να ενώσει τους δύο αυτούς νέους με τον ιερό δεσμό του γάμου. Εάν κάποιος γνωρίζει κάποια αιτία για την οποία οι δύο αυτοί νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν, ας ομιλήσει τώρα η δε μη ασιωπά. Θα παρακαλώ στον αδελφό Δανιήλ Γρίβα να μας φέρει μια προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Ο Νίκος και η Λένια να καθίσουν. Η τιμή και λατρεία στον πλαστήν Θεόν, ευλογία και δόξα ανήκουν σ' Αυτόν. Της αγάπης το θαύμα των μόνων Υιών για εμάς τον παρέδωσε εις τον Σταυρόν. Στον Θεόν, δόξα, δόξα σ' Αυτόν, ύμνωσε νοστιμή, προσκύνηση παντοτινή. Δόξα ενοστιμή στον Σωτήρα Χριστόν, ευλογία και ύμνος ανήκουν σ' Αυτόν. Ας προσφέρουμε ύμνο εκ των καρδιών μπρος το θρόνο του μόνου Σωτήρα ψυχών. Στον Υιόν, στον Υιόν, δόξα νίκη σ' Αυτόν. Ύμνωσε νοστιμή, προσκύνηση παντοτινή. Εις το Πνεύμα το Άγιο πρέπει τιμή, δόξα ένος προσκύνη συνήν και αΐ. Ο παράκλητος μένει σε κάθε πιστό κι οδηγεί και στηρίζει εμάς τον Χριστόν.
εις το πνεύμα τιμή, πρέπει πάντοτινή, εις το μόνον Θεόν, Πατέρα πνεύμα και Υιό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Τώρα να ησυχάσουμε για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και μετά να προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει τον Νίκο και τη Λένια και να τους κάνει τη χάρη και την ευλογία να φτιάξουμε μια ωραία και ευλογημένη οικογένεια. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το ένα εδάφιο, σελίδα 935. Και την τρίτη ημέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και ήτο η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθαί αυτού εις τον γάμον. Και επειδή έλειψεν ο ίνος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήρθε έτη η ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού προς τους υπηρέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ήσαν δε εκεί δρία λίθινε έξ κείμενε κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε εκάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγγέφτη το είδωρ εις ίνων μεταβιβλημένων και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξευρον οι αντλήσατε στο είδωρ, φωνάζει τον ημφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, πας άνθρωπος πρώτον μεν των καλών ίνων βάλει και αφού πείωση πολύ τότε των κατώτερων. Σύ φύλαξες των καλών ίνων έως τώρα. Ταύτην την αρχή των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Μετά ταύτα κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρα αυτού και η αδελφή αυτού και οι μαθηταί αυτού και έμειναν εκεί ούχι πολλάς ημέρας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο Ιησούς είναι προσκεκλημένος σε ένα γάμο. Ο κόσμος στο γάμο τον θεωρεί ότι πάμε για μια κοινωνική εκδήλωση, κάνουμε πανηγύρι, να πετάξουμε τα ρίζια, να κάνουμε έτσι να γελάσουμε, να χοροπηδήσουμε, να χορέψουμε. Αλλά ο γάμος, αδερφοί, είναι ένας θεσμός τον οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός. Έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Μαζί με όμως με όλη αυτή τη δημιουργία δημιούργησε και τον γάμο. Και μάλιστα τον γάμο τον δημιούργησε μέσα στον κήπο της ΕΔΕ, μέσα στον παράδεισο. Ο Αδάμ τον έφτιαξε καταρχάς και λέει: δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θέλω κάμι εις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Και έβαλε σε βαθύ ύπνο τον Αδάμ, πήρε μία εκ των πλευρών αυτού και έφτιαξε την Εύα. Και όταν ξύπνησε ο Αδάμ και είδε την Εύα, λέει: αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάξ εκ της σαρκός μου. Δεν έφτιαξε για τον Αδάμ άλλες 5 γυναίκες να διαλέξει. Μία του φτιάξε. Όπως και για την Εύα δεν έφτιαξε ο Κύριος άλλους 5 άντρες για να δει ποιος της αρέσει. Έναν έφτιαξε. Και τι διέταξε ο Κύριος. Έβαλε έναν κανόνα μέσα εκεί στον κήπο της Εδέμ. Είναι μόνο ο Αδάμ και η Εύα. Ακόμα δεν έχουν κάνει παιδιά, δεν έχουν προγόνους, δεν έχουν απογόνους. Για τούτο λέει θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν είστε οι δύο η σάρκα μίαν. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, αυτός είναι κανόνας που βάζει ο ίδιος ο Θεός για το γάμο και για την οικογένεια. Οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν το γάμο καλύτερο από τον έφτιαξε ο Θεός. Να δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις, καλύτερες συνθήκες, καλύτερους κανόνες. Αλλά τους καλύτερους κανόνες δεν τους φτιάχνει εκείνος ο οποίος απολαμβάνει το αποτέλεσμα, αλλά αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το οποίο δημιούργησε. Και τους καλύτερους κανόνες βάζει ο ίδιος ο Θεός. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν είστε οι δύο, η σάρκα μία. Αργότερα ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προσθέτει και λέει «Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει». Γιατί πήγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και του λένε «Δικαιούται ο άνθρωπος να χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας». Και λέει, και τους λέει ότι αν αφήσει ο άνθρωπος τη γυναίκα του και νυφευθεί άλλη γίνεται μοιχός. Και τότε ο Μωυσής γιατί μας άφησε να έχουμε πολλές, για τη σκληροκαρδία σας. Απαρχίως όμως δεν έγινε έτσι. Δεν το ήθελε ο Θεός να το φτιάξει έτσι.
επειδή είσαστε σκληρόκαρδοι, επειδή δεν δέχεστε το λόγο του Θεού, επειδή είσαστε αμετανόητοι και σκληροτράχυλοι και απερίτμοι την καρδία, γι' αυτό ο Θεός έβαλε και δέχτηκε αυτό τον κανόνα. Αλλά δεν το έχει φτιάξει ο Θεός έτσι. Στην Εκκλησία όμως του Χριστού, όπου υπάρχει ο Λόγος του Χριστού, ξέρετε, στην Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, δεν μίλησε ένας άνθρωπος. Ο Θεός ελάκλεισε το πάλι προς πατέρα Σιμών Πολάκης και Πολυτρόπος διά των προφητών. Εν τεσσεσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς ο Θεός διά του Υιού αυτού. Ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε μεταξύ ημών πλήρης χάριτος και αληθείας. Και για τούτο πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε για να μην εκπέσωμεν ποτέ. Στην Εκκλησία λοιπόν του Χριστού μιλάει ο ίδιος ο Θεός διά του Πνεύματος του Αγίου. Και μας άφησε το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη. Και μας άφησε και τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την οικογένεια στην Καινή Διαθήκη. Το γάμο λοιπόν είναι ένας θεσμός τον οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός μέσα στον κήπο της Εδέμ και προσεκλήθη ο Ιησούς Χριστός, η μαθητέ αυτού και η μητέρα του Κυρίου να πάνε στο γάμο. Και στο γάμο πηγαίνουμε όχι για να κάνουμε την καλύτερη εμφάνιση, την πιο κοσμική, την πιο έτσι εντυπωσιακή, να προκαλέσουμε τα βλέμματα όλων, αλλά ερχόμαστε για να προσευχηθούμε. Ερχόμαστε να προσευχηθούμε ο Θεός να ευλογήσει τον Νίκο και τη Λένια. Και πρώτος προσκεκλημένος ανάμεσά μας, ο νούμερο ένα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πιστεύω ότι ο Νίκος και η Λένια, τον πρώτο που προσκαλέσανε, είναι ο Κύριος. Αλλά και όλους εμάς να προσευχηθούμε ο Θεός να τους ευλογήσει. Και να έχουν την ευλογία του Θεού πάντοτε στη ζωή τους, όπως την είχαν μέχρι τώρα, αλλά τώρα η ζωή τους αλλάζει. Δεν θα είναι μόνος του ο Νίκος και μόνη της η Λένια, θα είναι και οι δύο μαζί. Και σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτή την πορεία μαζί, μέχρι το θάνατο, θέλουν ο Χριστός να είναι μαζί τους. Θέλουν να τους συνοδεύει ο Κύριος. Θέλουν η χάρις του Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να βρίσκεται μέσα στην οικογένειά τους. Και ο Θεός να τους δίνει την ευλογία του και τη χάρη του. Ο Κύριος πηγαίνει λοιπόν στο γάμο. Και σε κάθε έναν ο οποίος τον προσκαλεί μέσα στο σπίτι του, ο Κύριος είναι έτοιμος να πάει. Μα θα έρθει ο Χριστός στο σπίτι μου? Ναι, θα έρθει ο Χριστός στο σπίτι μου. Και είναι η καλύτερη πρόσκληση την οποία μπορούμε να κάνουμε σήμερα στον Κύριο. Θέλω να έρθει στη ζωή μου και να μου αλλάξει τη ζωή. Με αναγέννηση, με βάψη, με πνεύμα Άγιον. Αλλά θέλω να έρθει και μέσα στο σπίτι μου. Μέσα στην οικογένειά μου. Να ευλογήσει τη γυναίκα μου, να ευλογήσει εμένα, να ευλογήσει τα παιδιά μου. Να μας δώσει και να μας δώσει επιτυχία και να ευωδώνει την οδόν μας. Και πήγε ο Κύριος, πήγαν οι μαθητές, πήγε η μητέρα του Κυρίου και πριν τελειώσει ο γάμος, πριν ακόμα ολοκληρωθεί αυτή η ένωση και να φύγουν στα σπίτια τους, παρουσιάστηκε το πρώτο πρόβλημα. Μα καλά, από την πρώτη μέρα, συνήθως κάνουν ένα συμπόσιο, κράτη μία, δύο, τρεις, καμιά φορά και μία εβδομάδα, ανάλογα τα λεφτά που είχαν. Αλλά από τον πρώτο καιρό να παρουσιαστεί πρόβλημα, τα προβλήματα, αδερφοί, δεν θα λείψουν. Και ούτε λέει κανείς ότι άμα κανείς είναι με τον Χριστό, δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Αλλά άμα είμαστε με τον Χριστό, έχουμε κάποιον ο οποίος να μας βοηθάει στα προβλήματά μας. Έχουμε κάποιον ο οποίος να πιάνει το χέρι μας και να μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Και ενώ στους ανθρώπους και σε εμάς πάντοτε μπορεί να συναντάμε προβλήματα τα οποία μας φέρουν σε αδιέξοδο. Ω, τι θα κάνω τώρα, χάνομαι. Και πολλές φορές έχουμε πει στη ζωή μας, χανόμαστε τώρα. Είμαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν υπάρχει λύση. Και πράγματι μπορεί να μην υπάρχει λύση. Αλλά εκείνος ο οποίος μπορεί να λύνει τα πάντα και στον οποίο δεν υπάρχει αδιέξοδο κανένα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί αυτό το πρόβλημα ο Θεός να το λύσει? Βεβαίως μπορεί. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Θεό. Ο Θεός είπε στο Μωυσή κάποια στιγμή, είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό? Δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Η μητέρα του Κυρίου αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Καμιά φορά δεν αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που έχει ο διπλανός μας, ο γείτονάς μας, ο χώρος στον οποίο κατοικούμε, ο αδελφός μας που είναι δίπλα μας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία ιδιαίτερη. Και αυτοί αντιλαμβάνονται τον διπλανό τους. Καταλαβαίνουν το πρόβλημά τους. Καταλαβαίνουν αυτό το οποίο πάσχει. Και ευχαριστούμε για αυτούς τους αδελφούς, γιατί έρχονται δίπλα μας. Και η μητέρα του Κυρίου
ξέρετε τι κάνει. Δεν ψάχνει να βρει άλλους. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα. Ποιος θα δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Τι έλειψε ο ίνος. Έλειψε, τελείωσε. Δεν είχαν προβλέψει καλά. Ποιος φταίει. Και πάντα ψάχνουν να δούμε ποιος φταίει. Αλλά όποιος και να φταίει, όποιος και να έκανε λάθος, θα τον κρεμάσουμε. Ή αν τον κρεμάσουμε θα βρούμε το αποτέλεσμα και θα έρθει η λύση. Δεν έρχεται η λύση με το να καταδικάσουμε κάποιον για το πρόβλημα το οποίο μας συνέβη. Έτυχε και μας συνέβη. Ή δεν προβλέψαμε καλά και μας συνέβη. Ποιος μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος. Και το ξέρει η μητέρα του Κυρίου αυτό. Και γι' αυτό δεν μιλάει σε κανέναν. Δεν κάνει μεγάλη φασαρία. Δεν διαδίδει σε όλο τον κόσμο ότι ξέρετε δεν έχουν κρασί. Τελείωσε το κρασί. Πω, τελειώσαν το κρασί. Ας κάνει ρεζίλιο σε όλο τον κόσμο, ε. Εμείς έτσι κάνουμε. Να δημοσιοποιήσουμε το πρόβλημα του ανθρώπου που είναι δίπλα μας. Να φανερώσουμε ότι έχει πρόβλημα. Το άμαθες. Τι έμαθες. Δεν έχουν κρασί. Και ποιος φταίει. Και γιατί δεν προβλέψανε. Και γιατί. Και γιατί. Η μητέρα του Κύριου κάνει κάτι διαφορετικό. Πάει στον Κύριο και του λέει «Ίνον δεν έκουσι». Πάει το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών στον Ιησού Χριστό. Και είναι καλά τα προβλήματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε και έρχονται στην αντίληψή μας, του αδελφού μας, της αδελφής μας, του γειτονά μας, του παιδιού μας, του πατέρα μας, του αδερφού μας, να τα πηγαίνουμε στον Κύριο. Να τα πηγαίνουμε στον Χριστό. Αυτός μπορεί να δώσει λύση. Αυτός μπορεί να θεραπεύσει. Αυτός μπορεί να σώσει. Αυτός μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Αυτός μπορεί να μας δώσει αγάπη στην καρδιά μας. Αυτός μπορεί να μας δώσει συμφωνία στο χαρακτήρα μας. Αυτός μπορεί να μας δώσει τη δύναμη ώστε να υπερβούμε τις δυσκολίες που συναντάμε πάντοτε κοντά μας. Και ο Ιησούς της λέγει «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε». Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα για να ξεκινήσω. Αλλά ξέρει ότι ο Κύριος μπορεί. Είναι βεβαία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι βεβαία διότι δεν γεννήθη εκθελήματος ανδρός και γυναικός, αλλά γεννήθη από το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε ο Άγγελος και της μίλησε και βρέθη εγκαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Και όταν συνάντησε την Ελισάβετ, η Ελισάβετ πλήστη Πνεύματος Αγίου και είπε «Πόθεν μη τούτο να έρθει η μήτρη του Κυρίου μου προς εμέ». Θα έλεγε κανείς ότι την αποπέρνει λίγο ο Κύριος, ε. Σαν να της λέει «Κάτσε εκεί πέρα στην άκρη και άσε με εμένα». Αλλά η μητέρα του Κυρίου επιμένει και ξέρετε τι λέει στους ανθρώπους εκεί. «Ό,τι σας λέγει κάμετε». Θέλουμε να πάει καλά ο γάμος μας. Ό,τι μας λέει να το κάνουμε. Τι μας λέει το Ευαγγέλιο να κάνουμε. Μας έχει οδηγίες, λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς πρέπει να είναι το αντρόκεινο. Μας λέει πώς πρέπει να είναι η σχέση του ανδρός με τη γυναίκα. Μας λέει πώς πρέπει να είναι ο πατέρας με τα παιδιά. Πώς πρέπει να είναι οι γονείς με τα παιδιά. Μας λέει πώς πρέπει να είναι τα παιδιά απέναντι στους γονείς. Και καλούμεθα αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, όταν ο καθένας πάρει τη δική του θέση απέναντι στο Ευαγγέλιο και τη σωστή θέση, έρχεται η ευλογία του Θεού. Έρχεται η χάρη του Θεού. Έρχεται το αποτέλεσμα που λέει το Ευαγγέλιο. Και οι εντολές αυτού βαρύες δεν είναι. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το Ευαγγέλιο, ξέρετε αδερφοί, έχει απλές εντολές, οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι χρειάζεται ταπείνωση για να τις κάνει κανείς. Εγώ θα το κάνω αυτό, έτσι είπε μια φορά ένας στρατηγός. Του λέει ο προφήτης πήγε να πέσει 7 φορές στον Ιορδάνη ποταμό και θα γίνεις καλά. Εγώ, ο στρατηγός. Και επειδή είμαι λεπρός, άμα σου ζήταγε λεφτά, του λένε, δεν θα τα δίνεις, θα τα δίνα. Άμα σου ζήταγε φορεσιές, δεν θα τις έδινα. Αλλά να παίζω στο ποτάμι 7 φορές, εγώ δεν το κάνω αυτό. Κάντο, καλέ μου άνθρωπε. Κάντο αυτό που σου λέει ο Κύριος. Κάντο και να δεις το αποτέλεσμα του Θεού στη ζωή σου. Κάνε το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι μεν απλός, είναι εύκολος, αλλά θέλει ταπείνωση. Γιατί είναι λεπρός. Θα τον δούνε, θα τον καταλάβουνε. Και στο κάτω-κάτω, εγώ τι δουλειά έχω εγώ με τα ποτάμια εδώ των Εβραίων. Εγώ είμαι Σύριος. Θα πάω εκεί πέρα στο ποτάμι τα δικά μου, άμα είναι να θεραπευτώ. Όχι, δεν θα σε θεραπεύει το ποτάμι. Δεν σε θεραπεύει το νερό. Σε θεραπεύει η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Η υπακοή στο Ευαγγέλιο.
και ο Λόγος Θεού μας λέει «Εγυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα». Εδώ στην επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος θέλει να δείξει τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Αλλά αυτή η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία παραλληλίζεται με τη σχέση του ανδρογίνου. Συγγνώμη, τη σχέση του άνδρα με της γυναίκας μέσα στην οικογένεια αφού παντρευτούνε. Και τι λέει ο Λόγος Θεού? Οι άνδρες υποτάσσεστε στους άνδρας σας ως εις τον Κύριον. Δεν είμαστε ίσοι, ίσοι είμαστε. Και για τις άνδρες και για τις γυναίκες πέθανε ο Χριστός. Αλλά κάποιος πρέπει να είναι κεφαλή. Κάποιος πρέπει να παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Ο οποίος φέρνει και την ευθύνη για τις αποφάσεις, βεβαίως. Όχι ότι η γυναίκα δεν θα πει ποτέ τη γνώμη της. Κάποτε, ενώ για τη Σάρα λέει ο Λόγος Θεού ότι σεβόταν τόσο πολύ τον Αβραάμ, ώστε τον έλεγε Κύριο. Αλλά κάποια στιγμή ο Ισμαήλ εδίωκε τον Ισαάκ και του λέει του Αβραάμ, διώξε τον Ισμαήλ και τη μάνα του, την Άγαρ. Και φάνηκε σκληρός τον Αβραάμ. Αλλά ξέρετε, εκεί ο Θεός υποστήριξε τη Σάρα. Εκδίωξον την δούλην και τον ιόν αυτής, διότι θα κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Έρχεται και την υποστηρίζει ο Θεός. Και πάντοτε το ζευγάρι πρέπει να μιλάνε. Πρέπει να έχουν επικοινωνία. Αλλά κάποιος πρέπει να παίρνει απόφαση. Οι γυναίκες θελήσανε να κάνουν το λεγόμενο φεμινιστικό κίνημα. Για να και καλά ότι είναι ίδιες. Αλλά το μυϊκό σύστημα της γυναίκας δεν είναι ίδιο με το μυϊκό σύστημα του άντρα. Και ο άντρας δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει η γυναίκα, αλλά ούτε η γυναίκα μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο άντρας. Το θυλασμό. Παλιά θεωρούσαν ότι ήταν κακό η γυναίκα να θυλάζει. Τώρα όμως έχουν φτάσει στο σημείο ότι εάν μια γυναίκα αποφασίσει ότι δεν θέλει να θυλάσει το παιδί της, θα πρέπει να υπογράψει το κάνει με δική της ευθύνη. Γιατί κάνει κάτι πολύ κακό. Αυτό ο Λόγος Θεού το έλεγε. Όλες οι γυναίκες θυλάζαν το παιδί τους. Και ξέρετε, αυτή η σχέση, καθώς θυλάζει, το βάζει σε αυτή τη θέση το παιδί, και συναντιέται η ματιά του παιδιού με της μητέρας, δημιουργεί στο παιδί ασφάλεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επόμενα χρόνια της ανάπτυξής του. Της ψυχοσωματικής του ανάπτυξης. Αυτό τώρα όμως το καταλάβανε οι επιστήμονες. Τώρα λένε κάντε το. Ναι, αλλά τώρα η γυναίκα έχει βγει έξω από το σπίτι. 3 μήνες, 6 μήνες άδεια και πρέπει να φύγει. Και τι έγινε η γυναίκα? Την βγήκε από τη θέση στην οποία την είχε βάλει ο Θεός. Να είναι οικοφύλακας, να μεγαλώνει τα παιδιά της και να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Γιατί χρειαζόμασταν κι άλλα εργατικά χέρια και μάλιστα πιο φθηνά. Και έπρεπε να παραδώσουμε και τα παιδιά μας να μας τα μεγαλώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιατί αυτό μας μεγαλώνει τα παιδιά τώρα. Το παιδί από την νηπιακή ηλικία θα πρέπει να πάει στον παιδικό σταθμό. Όπου θα μεγαλώσει όχι με τη φροντίδα της μητέρας, η οποία το αγαπάει πραγματικά το παιδί, και θα του μάθει το φόβο του Θεού, αλλά θα πάει στο παιδικό σταθμό, όπου εκεί θα μεγαλώσει και θα μάθει αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά του κόσμου και αυτό που έχει δασκάλα, ό,τι έχει δασκάλα. Πιστεύει στο Θεό, δεν πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στον υλισμό, είναι φυσιολογική γυναίκα ή είναι κάτι άλλο. Όλα αυτά δυστυχώς ισχύουν. Γιατί θέλουμε να ανατρέψουμε το Ευαγγέλιο. Και καθώς θα περνάει ο καιρός και θα πλησιάζει να έρθει ο Χριστός, συγχρόνως θα πλησιάζει να έρθει και ο Αντίχριστος, το πνεύμα του Αντιχρίστου και η ανομία, το μυστήριο της ανομίας θα ενεργείται. Και αυτά θα γίνουν πιο έντονα τα φαινόμενα. Όπου τώρα πλέον δεν θα θέλουν το παιδί, δεν θα ανήκει στην οικογένεια, αλλά θα ανήκει στο κράτος, το οποίο θα αναλαμβάνει το μεγαλώσει. Εκεί πάμε. Στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Η Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω. Πάντα μένει λίγο πίσω, αλλά όμως θα προχωρήσει. Αδελφοί, εμείς καλούμεθα να ζητήσουμε τον Χριστό πάλι στη ζωή μας. Να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο. Να αποδεχθούμε τον Χριστό όπως τον παραλάβαμε. Το Ευαγγέλιο όπως το παραλάβαμε. Και να κάνουμε το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, ώστε να γίνει η διαφορά. Τη διαφορά δεν θα την κάνουμε επειδή εμείς έχουμε πιο πολύ μυαλό ή είμαστε κάτι διαφορετικό, αλλά θα την κάνει ο Χριστός, το Ευαγγέλιο.
Καθώς ακολουθούμε τον Χριστό, καθώς ακολουθούμε το Ευαγγέλιο θα ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Και ο Κύριος θα κάνει τα θαυμάσια και τα μεγαλεία τα οποία θέλει να κάνει ο Θεός. Οι γυναίκες λοιπόν υποτάσσετε στους άνδρες σας ως τον Κύριον. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσε κοιλίδα ηρητή δεητή των διούτων, αλλά να είναι αγία και άμμος. Ούτω χρεωστούσι οι άνδρες να αγαπώσιτα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Όσοι αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Οι άνδρες οφείλουν να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Μα αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η αγάπη. Με τον ίδιο τρόπο, ναι, με τον ίδιο τρόπο. Καμιά φορά παραπονιούνται μερικοί άνδρες. Α, η γυναίκα μου φωνάζει, η γυναίκα μου κάνει. Αλλά δεν πάνε στον Χριστό να δούνε τι κάνουν εκείνοι στον Χριστό, πόσο γκρινιάριδες είναι εκείνοι, πόσο τα ξεφεύγουνε. Και τι θέλει ο Κύριος, αυτό που έκανε ο Χριστός σε σένα τον άντρα, να το κάνεις και εσύ στη γυναίκα σου. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε σε σένα ο Χριστός, με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφέρεσαι και εσύ στη γυναίκα σου. Είναι σκεύος ασθενέστερων, είναι συγκληρονόμος χάριτος της ζωής και καλούμεθα να την υποστηρίζουμε. Στις δυσκολίες πανικοβάλλεται, κλονίζεται. Ο άντρας πρέπει να σταθεί εκεί πέρα και να βάλει τον εαυτό του μπροστά και να πάρει εκείνος αποφάσεις και να προχωρήσει μπροστά. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Τώρα καμιά φορά έρχεται σύγκρουση, καμιά φορά έρχεται διαφωνία. Ποιος έχει δίκιο? Ο πιο πνευματικός θα πάρει τη θέση του απέναντι στο Ευαγγέλιο, πρώτος. Θα ταπεινωθώ εγώ. Ο άντρας, ή θα ταπεινωθώ εγώ η γυναίκα. Γιατί? Για να γίνει καλό στην οικογένειά μας. Για να πάει μπροστά η οικογένειά μας. Για να σωθεί η οικογένειά μας. Αν ψάξουμε να δούμε ποιος έχει δίκιο, δεν είναι το ζητούμενο ποιος έχει δίκιο. Ούτε θα βάλουμε κανένα δικαστή να αποδώσουμε δικαιοσύνη ποιος έχει δίκιο. Το ζητούμενο ποιο είναι? Η οικογένεια να είναι αγαπημένη. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά να είναι ευλογημένο. Να υπάρχει χάρις του Θεού, η ευλογία του Θεού, η αγάπη, η ειρήνη, η σταθερότητα. Να αισθάνονται τα παιδιά ότι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι σταθερό. Σε ένα περιβάλλον ειρηνικό. Όπου θα έρχονται σπίτι από το περιβάλλον του σχολείου, του πανεπιστημίου, αργότερα της δουλειάς και θα βρίσκουν εκεί πέρα ξεκούραση. Θα είναι για αυτούς ένα λιμάνι όπου θα λένε τα προβλήματά τους, τις ανάγκες τους. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε τον Κύριο γιατί τα έχει φτιάξει τόσο ωραία και μας τα έχει δείξει τόσο ωραία, ώστε εμείς καλούμεθα αδερφοί τώρα να το πάρουμε στην καρδιά μας αυτό και να αρχίσουμε να το ζούμε. Η μητέρα του Κυρίου λέει, ό,τι σας λέγει κάμετε. Μα θα κάνουμε ό,τι μας πει ο Χριστός και τι θα γίνει? Περίμενε και θα δεις. Και λέει ο Κύριος στους υπηρέτες, υπήρχαν εκεί πέρα 2-3 συντρίες οι οποίες τις είχαν για νερό. Και λέει, πηγαίνετε να τις γεμίσετε νερό. Προγράφει η κάθε μία, αν θυμάμαι καλά, 25-30 κιλά. Ίσως και παραπάνω. Και μάλλον 6 ιδρίες ήτανε, που χωράγανε 2-3 μέτρα. Ξέρετε, και όταν τον καιρό δεν άνοιγαν τη βρύση μέσα στην κουζίνα και γέμιζε η ιδρία νερό. Έπρεπε πάνε στην πηγή. Τι να το κάνουμε το νερό? Κρασί ζητήσαμε εμείς. Κάνε αυτό που σου λέει ο Χριστός και το αποτέλεσμα θα έρθει στη ζωή σου. Και καλούμεθα να υπακούσουμε. Μα δεν βλέπω εγώ κρασί. Εγώ βλέπω νερό ότι υπάρχει στην πηγή. Τι να πάω τώρα, άσε με ήσυχο. Όχι. Θα υπακούσω σε αυτό που λέει ο Χριστός και θα έρθει το αποτέλεσμα στη ζωή μου. Και πράγματι οι υπηρέτες, επειδή οι δούλοι την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν να πούνε και τίποτα, δεν είχαν και δικαίωμα να φέρουν και αντιρρήσεις, πήγανε και γεμίσανε τις ιδρίες νερό. Το φέρανε στο σπίτι και τότε λέει ο Κύριος, δώστε στον αρχιτρίκλινο να πιει. Ο αρχιτρίκλινος ήταν αυτός ο οποίος δοκίμαζε τα κρασιά. Μόλις το δοκιμάζει, γαμπρέ, τι λέει, τι κάνεις? Εδώ πέρα πρώτα φέρνουν το καλό κρασί και μετά το δεύτερο κρασί. Έτσι μας έφερε το δεύτερο κρασί πρώτα και τώρα που έχουμε πιει και δεν μπορούμε να πιούμε άλλο, τώρα μας φέρνει το καλό κρασί.
Δεν είναι όμως έτσι. Ο γαμπρός καλά τα είχε κάνει. Καλά τα είχε προβλέψει, αλλά δεν είχε προβλέψει ότι θα το τελείωνε το κρασί. Και τώρα το κρασί αυτό το έχει φτιάξει ο Χριστός. Αυτό που φτιάχνουμε, αδερφοί, πάντα είναι το καλύτερο. Και θέλουμε στη ζωή μας, στα παιδιά μας, τώρα στο γάμο, να γίνει το καλύτερο. Αλλά το τέλειο το φτιάχνει ο Χριστός. Και καλούμεθα να αφήνουμε τα πάντα στα χέρια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Φέρε στο Χριστό αυτό το οποίο έχεις. Τι λίγο νερό μέσα στις ιδρίες. Και τι θα γίνει. Δοκιμάζει το κρασί ο αρχιτρίκνος και λέει, τέτοιο κρασί δεν έχω ξαναπιεί. Πρώτα φέρνουν το καλό κρασί και μετά το δεύτερο. Εσύ το κάνεις ανάποδα. Έτσι κάνει ο Χριστός, αδερφοί. Αυτό που φτιάχνει ο Χριστός είναι τέλειο. Και ό,τι έχουμε να το πάμε στο Χριστό. Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε λίγα. Ήταν 5.000 κόσμος, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Και ο Κύριος φλαχνίστηκε, γιατί είχαν τρεις μέρες κοντά του και δεν είχαν φάει. Και λέει στους μαθητές του, δώστε τους να φάνε. Λέει, τι έχουμε Κύριε, 5 άρτους και 2 ψάρια. Δεν φτάνει, λέει, για τόσους. Αν παίρναμε 200 διναρίων άρτους, δηλαδή 200 μεροκάματα, 6.000 ευρώ ψωμιά, τότε θα φτάνανε για να τους ταΐσουμε. Αλλά ούτε λεφτά έχουμε και έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια. Φέρετε αυτά προς εμέ. Αυτό το λίγο που έχουμε, ό,τι έχουμε να το παραδώσουμε στον Κύριο. Κύριε, ανάλαβε εσύ τη ζωή μας από εδώ και πέρα. Το ίδιο θα πει και ο Νίκος και η Λένια. Κύριε, εσύ να μας οδηγείς από εδώ και πέρα. Αφαιρώνουμε τη ζωή μας σε σένα. Εσύ ευλόγησε την οικογένειά μας και βοήθησε μας να φτιάξουμε ωραία και ευλογημένη οικογένεια και παραδίδομαι εαυτούς εις εσένα. Το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο. Θα είναι ενέργειες Θεού. Πηγαίνανε λοιπόν τα καλαθάκια τους. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Κύριος ευλόγησε, το έκοψε, τους το γέμιζε, πηγαίναν, το μοιράζανε και όταν άδειαζε γυρνάγανε πίσω πάλι και ξαναγέμιζε. Και ξαναπηγαίνανε και ξαναγυρνάγανε. Καλά, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το ψωμί. 5 άρτους φέραμε. Δεν τελειώνει ποτέ. Η ευλογία του Θεού, αδερφοί, δεν τελειώνει ποτέ όταν ξαναγυρνάμε στο Χριστό να μας γεμίζει την καρδιά μας. Να ξαναγεμίζει το καλάθι μας. Να ξαναγεμίζει τη σκάφη μας. Να ξαναγεμίζει αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη. Πού θα γυρνάμε, στο Χριστό. Μην ξεχνάμε αυτό που έκανε ο Χριστός και πάμε και φεύγουμε. Καμιά φορά. Μας ευλογεί ο Κύριος, μας δίνει αυτό που έχουμε ανάγκη και μετά αφού τελειώσουμε τη δουλειά μας, άντε πάμε να φύγουμε. Όχι. Ξαναγυρνάμε πίσω στον Κύριο. Και του λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά τώρα τελειώσαν τα χρήματα. Γιατί τώρα αύριο έχουμε να πληρώσουμε τον Νίκη και δεν έχουμε να. Τι θα κάνουμε, Κύριε, φροντίζει ο Θεός. Φροντίζει για όλα, για όλα. Από τα υλικά μέχρι και τα πνευματικά. Μάλλον από ανάποδα. Από τα πνευματικά μέχρι και τα υλικά. Φροντίζει για τα πάντα ο Κύριος. Για τα παιδιά, για την οικογένεια, για την πνευματική μας και την ψυχική μας ισορροπία, για τα σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους οι οποίους έχουμε γύρω μας. Για όλα φροντίζει ο Χριστός. Ο γάμος, αδερφοί, είναι αδιάλυτος στην Καινή Διαθήκη. Δεν διαλύεται. Ο Νίκος και η Λένια θα μείνουν μαζί μέχρι τέλους, μέχρι να έρθει ο Κύριος να τους παραλάβει ή αν γεράσουν και δεν έρθει ο Κύριος, μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Δεν υπάρχει διαζύγιο στην Καινή Διαθήκη. Οι άνθρωποι τρελαίνονται καμιά φορά και αφήνει ο ένας τον άλλον. Όμως το παιδί του Θεού μένει σταθερό μες στην οικογένεια. Μένει στο Λόγο του Θεού. Μένει πιστός εκεί που υποσχέθηκε την ημέρα που έδωσε την υπόσχεσή του ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων ότι θα μείνουμε για πάντα μαζί. Δεν φεύγει. Ατυχήματα μπορεί να μας συμβούνε, δυσκολίες μπορεί να μας συμβούνε, αλλά θα μείνουμε εκεί πέρα και με τη χάρη του Κυρίου θα τα προσπεράσουμε όλα. Θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και αυτή την αρχή των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς. Τα θαύματά του ξεκίνησε ο Κύριος από ένα γάμο. Δεν πήγε πρώτα να θεραπεύσει ένα κοφό, ένα παραλυτικό, αλλά ξεκίνησε από ένα γάμο και έκανε το πρώτο θαύμα. Και θα έλεγε κανείς, έβαλε τη σφραγίδα του, ότι πράγματι η οικογένεια
είναι ένα δημιούργημα του Θεού, είναι κάτι που ο ίδιος ο Θεός έφτιαξε, γι' αυτό και βλέπετε σε όλα τα έθνη, τις φυλές, τις γλώσσες, ανεξάρτητα αν γίνεται θρησκευτικός ή πολιτικός γάμος, ανεξάρτητα αν πιστεύουν στο Θεό ή αν πιστεύουν όπου πιστεύουν, την έννοια και την αίσθηση του γάμου υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει. Είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι μωαμεθανοί, είτε είναι βουδιστές, είτε είναι δολολάτρες, είτε είναι πιστοί, είτε είναι άπιστοι. Η έννοια του γάμου υπάρχει παντού. Γιατί είναι κάτι που έφτιαξε ο ίδιος ο Θεός. Οι άνθρωποι θέλουν να το καταστρέψουν. Θέλουν να το διαλύσουν. Η Εκκλησία του Χριστού όμως παραμένει πιστή στο λόγο του Θεού. Και θα πρέπει να προφυλάξουμε και να διαφυλάξουμε την οικογένεια. Σύμφωνα με τους κανόνες του Ευαγγελίου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και, και τον Νίκο και τη Λένια και να τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Η χάρις του Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί τους. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Τώρα να σκοθούμε όρθιοι. Αγαπητέ αδερφέ Νίκο, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος ο Θεός μας σου δίνει την αδερφή Λένια για σύζυγο, όπως γράφει ο Λόγος Θεού, η ενάρετος γινή παρά Κυρίου, δίδεται. Αμήν. Υπόσχεσαι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ότι θα αγαπάς αυτήν σαν το ειδικό σου σώμα, όπως ο Κύριος Ιησούς αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε εαυτόν υπέρ αυτής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα συνεχίζει με φρόνηση μαζί της, όπως λέει ο Λόγος Θεού, αποδίδων τιμή σε αυτήν, σαν σε σκεύος ασθενέστερων και συγκληρονόμων της χάριτος της ζωής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδει σε αυτήν οφειλωμένη εύνοια, σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, και δεν θα είσαι πικρός προς αυτήν. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν, παρά μόνο ο θάνατος, κατά την εντολή του Κυρίου. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Αγαπητή αδερφή Λένια, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος ο Θεός μας σου δίνει τον αδερφό Νίκο για σύζυγο, όπως ο Θεός έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του σαν ύφη και κοσμένη. Αμήν. Υπόσχεσαι σύμφωνα με το λόγο του Θεού ότι θα υποτάσσεται αυτόν κατά πάντα όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι δεν θα αυθεντεύεις τον άνδρα σου, αλλά θα ησυχάζεις και θα σέβεσαι αυτόν όπως είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού ότι η κεφαλή της γυναικός είναι ο Ανήρ. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα είσαι ευπηθής για να μην βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν παρά μόνο ο θάνατος κατά την εντολή του Κυρίου. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζεψε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Μετά την ομολογία σας αυτή, εγώ σαν λειτουργός Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας, σας ανακηρύσω οι συζύγους. Έλα. Λίγο δύσκολο, προσπαθώ να το δω. Και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Να προσευχηθούμε, αδερφοί. Πατέρα μας αγαπημένε, με σέβαση και με βλάβια, σε πλησιάζουμε αυτή την ώρα και τη στιγμή και στεκόμαστε μπροστά το θρόνο της χάριτός σου και του ελέου σου, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου και το ελαιό σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες παιδιά σου και θυγατέρες σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Σε ευχαριστούμε για τον Νίκο και τη Λένια που εσύ τους κάλεσες, Κύριε. Εσύ τα έκανες παιδιά σου, υιούς σου και θυγατέρες σου, Κύριε ο Θεός ημών. Εσύ, Κύριε μας, σε παρακαλούμε να τους ενώσει με τον δεσμό του γάμου, Κύριε Θεέ μας. Εσύ, Κύριε μας, να τους ευλογήσει κατά πάντα. Να τους συνοδεύεις στη ζωή τους, Κύριε Θεέ μας. Να τους ευωδώνεις στην οδόν τους. Εσύ να είσαι μπροστοφυλακή τους και οπισθοφυλακή τους, Κύριε μας. Εσύ να τους δίνεις επιτυχία στο δρόμο τους, Κύριε μας. Εσύ, Θεέ μου, να τους δώσεις καλούς απογόνους. Να τους φυλάτες από κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Από ατυχήματα, από δυστυχήματα, Κύριε Θεός ημών. Εσύ, Κύριε Θεός ημών, αλληλούια, να τους δίνεις ευλογία πνευματική και υλική, Κύριε Θεέ μας. Εσύ, Κύριε Θεός ημών, να τους δίνεις χάρη, ώστε να προσπερνάνε τα εμπόδια και τις δυσκολίες, βλέποντας εσένα τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, Κύριε μας. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να κάνεις χάρη στη ζωή τους, εσύ να τους διατηρείς πάντοτε να είναι αγαπημένοι, να είναι πάντοτε ευλογημένοι, να έχουν πάντοτε ειρήνη, Κύριε Θεέ μας, και να είναι φως στον κόσμο, να εργαστούν, Κύριε, για σένα και να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο σου.
και εμείς αφιερώνουμε αυτό στη χάρη σου και σε παρακολουθούμε η χάρη του Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να του συνοδεύει για όλη του τη ζωή. Στο όνομα του Χριστού τα ζητούμε όλα αυτά και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Τώρα καθίστε αδερφοί να ψάλουμε έναν ύμνο. Και συγχρόνως θα μοιράζουν τις μπουμπουνιέρες οι νέοι. Θα ψάλουμε τον ύμνο 543. Ύμνος υπαριθμών 543. Ο Δημιούργε των πάντων αγαθών συγχωρήγε, ποιητή των πρωτοπλάστων σε δοξάζουμε Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές τους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Συ που θέσπισες το γάμο στην ΕΔΕ τη θάλερα και ευλόγησες κατόπι με το γάμο στην Κανά. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νηπίους και για πάντα τις ψυχές στους ενεργούς. Βούμε Πατέρα με το πνεύμα σου έλθε και τους νεονύμφους τούτους Συ ευλόγησε Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νηπίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Δώσ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και μες στη ψυχή γαλήνη όσο ζουνε επί γης. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές τους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Δώσε έναν επιστηδούλη του Χριστού σι δυνατέ και μες στη ζωή τους όλοι να τιμούνε σε Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νηπίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Συ που θέσπισες το γάμο στην ΕΔΕ τη θάλερα και ευλόγησες κατόπιν με το θαύμα στην Κανά. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νηφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε.
δώσ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και με στη ψυχή γαλήνη όσο ζουν επί γης. Συ Θεοδόρησε πλούσια τις ευχές στους νηφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Δώσ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και με στη ψυχή γαλήνη όσο ζουν επί γης. Συ Θεοδόρησε πλούσια τις ευχές στους νηφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Δώσε να'ν επί στη δούλη του Χριστού σε δυνατέ και μες στη ζωή τους όλοι να υμνούσε Θεέ. Συ Θεοδόρησε πλούσια τις ευχές στους νηφίους και για πάντα τις ψυχές τους ενώσε. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού σε εσάς και να σας ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού σε εσάς και να σας δώσει ειρήνη. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε στο γάμο του Νίκου και της Λένιας. Και τώρα οι δύο νεόνυφοι θα καθίσουν εδώ μπροστά με τους γονείς τους και θα περνάτε από την αριστερή, από τον αριστερό διάδρομο όπως βλέπω εγώ και θα φεύγετε από τον δεξιό διάδρομο όπως βλέπω εγώ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Αμήν.